Κύριε Γραμματέα, καλή σας καλημέρα σας, κύριε Σκουρή, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Σε όλους και τους βασίλιδες και για τις βασιλικούλες, καλή χρονιά να έχουμε το 2019, με αισιοδοξία, με ελπίδα και ρεαλισμό. Μεγάλες ευχές και κουβέντες, Γραμματέα. Πρώτη ερώτημα. Βεβαίως, γιατί δεν χρειάζεται με ψημυρία. Η αγανάκτηση, η δικαιολογημένη, η δυσαρέσκεια, η δικαιολογημένη στενοχώρια πρέπει να γίνουν δημιουργία και να εκφραστούν με αγώνες, με αντεπίθεση, με κοινωνική συμμαχία ενάντια στο διπολισμό, ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό, με κουκουέ παντού ισχυρό. Σας έβγαλα και το σύνθημα των εκλογικών μαχών του 19. Που θα δώσετε, ε? Ναι. Παρεπιπτόντως, πριν από λίγο, και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, η κυρία Σπυράκη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι εφόσον αποχωρήσει ο κύριος Καμένος από την Βουλή, ο Πρωθυπουργός οφείλει να προσέλθει στη Βουλή και να αναζητήσει μια νέα πολιτική πλειοψηφία. Διαφορετικά, δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση, η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Κοιτάξτε να δείτε, το αντικειμενικό ζήτημα είναι ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση και χωρίς την απαιτούμενη τυπική πλειοψηφία. Οπωσδήποτε είναι πολιτικό πρόβλημα, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει η ίδια η κυβέρνηση, γιατί στις συνθήκες που βρισκόμαστε, πραγματικά δύσκολες συνθήκες, και εδώ δεν συμμεριζόμαστε την υπεραισιοδοξία της κυβέρνησης, η οποία δεν στηρίζεται ούτε σε ρεαλιστικά ούτε σε αντικειμενικά πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή η καπιταλιστική ανάπτυξη που προσδοκεί είναι φανερά πολύ ασθενική, είναι αδύνατη. Δεν έχουμε ουσιαστική ανάκαμψη, ούτε πρόκειται να έχουμε το 19 ανάκαμψη του εισοδήματος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Φυσικά ούτε συζήτηση δεν γίνεται για ανάκαμψη των τεράστιων οικονομικών απολειών που είχε την τελευταία δεκαετία ο ελληνικός λαός. Και φυσικά μείνε σε ισχύ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, οι αντιλαϊκοί νόμοι, δεν φαίνεται κανένας να καταργείται, τα όποια ψίχουλα εξανεμίζονται, υπό συνεχή εποπτεία βρίσκεται η Ελλάδα, σε ισχύ είναι τα ματωμένα πλεονάσματα και φυσικά όλα αυτά γίνονται σε μια κατάσταση όπου έχουμε μεγάλη όξυνση των αντιθέσεων και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωζώνη, φαγωμάρα, φυγόκεντρες τάσεις, και αυτά συνοδεύονται πάντα και με ένταση του αυταρχισμού, του αντικομουνισμού ενάντια στα λαϊκά δικαιώματα, τις λαϊκές ελευθερίες. Και οπωσδήποτε στα πλαίσια αυτά ελοχεύουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι κατά την άποψή μας, αλλά όχι μόνο τη δική μας, κίνδυνοι πολεμικών εμπλοκών, η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος, όλη η περιοχή μας, τα Βαλκάνια, η Μαύρη Θάλασσα είναι καζάνι που βράζει. Η Ελλάδα έχει γίνει, μάλιστα ελέω κυρίου Τσίπρα, ελέω ΣΥΡΙΖΑ, απέραντη στρατιωτική αμερικάνικη νατοϊκή βάση, και φυσικά η συμφωνία των Πρεσπών που είναι επιτάπητος γίνεται μόνο και μόνο για να μπει η χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ, στην υπεριαλιστική στρούγκα, με υπαρκτά για μελλοντική αξιοποίηση τα σπέρματα του αλυτρωτισμού ένθεν κακήθεν. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει την συμφωνία αυτή, Γραμματέα? Φυσικά. Και αν υπάρχει πρόταση δυσπιστίας από τη Νέα Δημοκρατία, θα υπερψηφίσετε ή θα αποσχεθεί? Καλά, δεν το έχετε ακόμα αποφασίσει? Ότι πρόκειται για γελιότητα τώρα αυτές οι προτάσεις δυσπιστίας λίγους μήνες πριν τις εκλογές, γιατί εκλογές Μάρτι, Μάη, άντε Σεπτέμβρη θα έχουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Το ζήτημα είναι ότι η άποψη δική μας και η καθαρή τοποθέτησή μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται για τον κύριο λόγο ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι συστατικό στοιχείο και προϋπόθεση της συμφωνίας. Α, έτσι, ρητά αναφέρεται στη Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, νομίζω, ναι, είναι το άρθρο 3. Αληθές. Και όλα τα διαδικαστικά τερτύπια που ακούγονται αυτές τις μέρες για τεχνικούς λόγους δεν αλλάζουν την ουσία αυτή. Και βέβαια θα θέσει εδώ
μπροστά όλα τα ζητήματα, τη διαφθορά, τη σκανδαλολογία. Έχουμε το σημερινό ζήτημα που πρόκυψε στην επικαιρότητα, έχει έρθει με αυτόν τον υποτίθεται προστατευόμενο μάρτυρα και πάει λέγοντας. Η άποψή σας γι' αυτό, γραμματέα? Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας νομίζω πρέπει να απαντήσει, που αποκάλεσε τους προστατευόμενους μάρτυρες ως ήρωες όταν ζητήθηκε στη Βουλή να είναι όλοι τους επώνυμοι αυτοί οι μάρτυρες. Τώρα, τι είδους ήρωες είναι, κύριε Σκουρή, αυτοί που όντας προστατευόμενοι μάρτυρες εμπλέκονται ποινικά στην ίδια υπόθεση, ετοιμάζονται να το σκάσουν στο εξωτερικό, μόνο η κυβέρνηση και οι κρατικοί μηχανισμοί γνωρίζουν. Δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και αυτή η υπόθεση για μας. Και επειδή από την αρχή της είπαμε δεν θα κάνουμε σήμερα συνέντευξη, θα μιλήσουμε μόνο για τις πρωτικές του 2019, ήθελα να σας πω, να σας ρωτήσω για το στόχο του ΚΚΕ. Μας δώσατε το σύνθημα μιας εκλογικής χρονιάς με αγώνες, όπως είπατε. Ο στόχος? Ο στόχος είναι αρκετά ψηλός. Εμείς λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό ότι μην ψάχνει να βρει μπροστά στις εκλογές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κόμματα του κατεστημένου, το σημερινό κυβερνητικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή τους προηγούμενους της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ κλπ. Ή άλλους που ετεροκαθορίζονται από αυτούς όλους. Ο λαός να μην ψάχνει τη διαφορά, να κάνει ο ίδιος την πραγματική διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ παντού, σε όλες τις μάχες. Και στις εκλογές, σε αρχαιρεσίες, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία που έχουμε πάρα πολλές αρχαιρεσίες αυτή την περίοδο. Και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στις 26 Μαΐου. Και στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου. Και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Με πιθανότερη ημερομηνία. Είτε γίνουν Μάρτι, είτε γίνουν Μάη, είτε γίνουν Οκτώβρη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία στους στόχους σας, κύριε Κουτσούμπα. Ευχαριστώ.